επόμενο feeder. Red Runner, η κόκκινη δρομή. Αυτή είναι πάλι μια κατσαρίδα. Είναι σημαντικά μικρότερη από την ντούμπια. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το αρσενικό, το ξανθό με τα μεγάλα φτερά. Και το σκούρο κόκκινο μαύρο, τέλος πάντων, με τα μικρά φτερά είναι θηλυκό. Διατήρηση είναι ακριβώς ίδια με τη ντούμπια. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το φρουτάκι, την κροκετίτσα κτλ. Θέλω γενικά περισσότερη υγρασία, αλλά το έχουμε σε αυτό το τέτοιο, δεν μας νοιάζει κιόλας, δεν θα κάνει διαφορά. Και εδώ είναι μια αποικία με Red Runners. Εδώ πέρα βλέπουμε πολλά μικρά Red Runnerάκια. Προσοχή, είναι καλύτερη δραπέτσα της ντούμπια. Η βαθμολόγηση γενικά και η εντολόγηση είναι ίδια με της ντούμπια. Ευκολία διατήρησης, 5. Τιμή, 5. Δεν θα είναι 4 όπως η ντούμπια, είναι πολύ φθηνότερες. Βέβαια είναι μικρότερη και η ποσότητά τους, αλλά πάλι μπορείς να πάρεις εύκολα μεγάλο πληθυσμό και να το αξιολογήσεις όταν κάνεις ό,τι θέλεις. Πενταράκι. Ποιότητα. Εδώ θα βάλω πάλι 4. Γιατί? Γιατί σας είπα ότι πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό μου και σούξου μουξου. Αν και είναι πολύ καλή τροφή, δεν μπορούμε να ταΐζουμε μόνο κατσαρίδα. Στο πόσο εύκολα τα τρώνε, τώρα θα βάλουμε πενταράκι. Γιατί είναι διαόλια. Είναι Red Runners. Τρέχουν τσουκου μουκου 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 και ορμάνε τα άλλα τα φάρ σαν να μην υπάρχει αύριο. Πολύ καλό φιντεράκι. Πολύ δυνατό, απλά είναι λίγο μικρότερο και σε μεγάλα ζώα ίσως να μην είναι αυτό. Και πάμε γρήγορα στο επόμενο φίντερ μας. Επόμενο φίντερ! Είναι η γρίλη crickets. Τους ξέρουμε, τους αγαπάμε, τους εμπιστευόμαστε. Έχουμε και τους καφέ και τους μαύρους. Αλλά θα κάνουμε διαφορετική αξιολόγηση το καθένα. Γιατί έχουν κάποιες μικρές αλλά σημαντικές διαφορές. Η γρίλη ήταν ένα feeder το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ στο YouTube. Το προτείνουν πάρα πολύ, ειδικά στην Αμερική που είναι και πιο εύκολο να το έχεις. Εμείς δεν είμαστε τόσο υπέρμαχοι του γρίλου, γιατί έχει πολλά ελαττώματα. Σίγουρα είναι ένα feeder το οποίο είναι πολύ ποιοτικό, είναι πολύ αξιόλογο και πρέπει να το ταΐζουμε στο ζωάκι μας, αλλά σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο feeder να έχεις. Μακράν, ειδικά για τους απλούς χομπίστες, είναι αρκετά δύσκολο να βασιστούν στο να έχουν γρήλους και να ταΐζουν. Πώς σας έρχονται οι γρήλοι? Οι γρήλοι έχουν σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, κλασικά. Σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι, άμα βάλουμε λίγο μαρούλι, έτσι όπως είναι, μπορούμε να βάλουμε λίγο μαρουλάκι, καμιά κροκετίτσα, λίγο το μουσκεύουμε ελαφρώς εδώ πέρα γιατί θέλουν ψηλή υγρασία και έτσι όπως είναι αυτό θα κρατήσει μόνο 7 με 10 μέρες. Οπότε γι' αυτό το προτείναμε. Βέβαια, μπορείτε να κάνετε το εξής. Θα σας ταλαιπωρήσει από όσους χάσετε περισσότερο καιρό με αυτό. Οπα! Τι είναι αυτό? Αυτό εδώ πέρα είναι πλαστικό. Διαφανή πλαστικό. Έχουμε αυτό το πέρα, το οποίο τα περάκι είναι κλασικό IKEA. Έτσι. Παίρνουμε αυγοθήκες. Αυτή είναι μια αυγοθήκη. Θα την κόψουμε στα δύο. Τσακ. Το βάζουμε έτσι. Πάνω κάτω σαν τις κατσαρίδες, παιδάκια. Αυτό είναι που κάνουμε σε αποικίες των κατσαριδών σε μικρότερη κλίμακα που σας έλεγα στο προηγούμενο feeder. Κάνουμε αυτό πέρα το πράγμα. Βάζουμε ένα τέτοιο με φύραμα ή κροκετίτσες, αλλά το φύραμα γενικά είναι καλό γιατί έχει λιγότερη πρωτεΐνη, είναι πιο έτσι γεθέα. Σε πιο μικρό δοχείο, τρόχο τεράστιο. Βάζουμε το μαρούλι. Τους πετάμε μέσα και άμα είναι οι σωστές θερμοκρασίες μπορούν και όσο να μεγαλώσουν εκεί πέρα. Γιατί το χειμώνα τώρα με έχουν 18 βαθμοί, οι γρήλοι που να αντέξουν. Μετά όμως για να τους βγάλεις τους ταΐσεις είναι πιο δύσκολο να τους πιάσεις. Είναι λίγο ταλαιπωρία οι γρήλοι. Πολύ καλό φίντερ, αλλά πρέπει λίγο να το αξιολογήσετε το θέμα όπως εσείς νομίζετε. Πάμε λοιπόν στην αξιολόγηση. Ευκολία διατήρησης 2. 2 δυστυχώς, γιατί άμα δεν το κάνεις αυτό πέρα που δείξαμε, δεν μπορείς να το κρατήσεις για πολλές μέρες. Όταν είναι μεγάλοι, κάνουν επίσης και θόρυβο όταν είναι αρσενικά και μεγαλώσουν πολύ. Πεθαίνουν εύκολα, αλληλοτρόγονται, πρέπει να τους ψεκάζεις συχνά για την υγρασία. Γίνεται, αλλά σας παίρνει χρόνο και είναι φασαρία. Τιμή, 3 ράκι. Εγώ 2 ήθελα, ο Περικλής μου είπε 3.
Ναι, είναι λίγο πιο φτηνή από τις κατσαρίδες. Βέβαια έχουν μεγάλες απώλειες, είναι πολύ εύκολο να έχουμε απώλειες στη διατήρησή τους. Και τα ταξίδια με τα κούρελ και αυτά εδώ πέρα μια ταλαιπώρια. Θα πρέπει ουσιαστικά να φτιάξει το χώρο τους άμα θέλει ουσιαστικά να ταΐζετε με αυτά και όχι να δίνετε σαν τρίτ. Ποιότητα. Ποιότητα εκείνη που ξεχωρίζουν οι γρίλοι. Είναι γνήσιο 5. Χορπηδάει, οπότε ιντριγκάρει τον θηρευτή. Πολύ καλά στοιχεία, λίγα χιτίνη, αρκετό κρεατάκι. Είναι η top τροφή για staple. Άμα έλεγα μια τροφή να είναι staple, που για μένα καμία τροφή δεν είναι staple, όπως και για όλους πιστεύω, τέλος πάντων, θα έλεγα τους γρίλους. Μαύρη γρίλη. Η μαύρη γρίλη είναι τα καλά που ακούσατε για τους καφέ γρίλους με λίγο καλύτερα κακά. Η μαύρη γρίλη είναι πιο σκληροτράχη λίγα. Δεν πεθαίνουν το ίδιο εύκολα με τους άλλους γρίλους. Επίσης, πολύ σημαντικό και είναι και πιο εύκολη η διατήρησή τους και να το ταΐσεις, δεν χοροπηδάνε. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι καθένα άλλο που έχουν, το οποίο το πέρασα στην αρνητική βαθμολογία για την συντήρησή τους, είναι ότι χοροπηδάνε. Οπότε άμα τους κάνεις εκεί για συντήρηση σε μια αποικία, άντε διάλεξε τους έναν ένα. Κλάφτα χαράλα. Επίσης, αν τους αφήσεις αυτό πέρα το κουτάκι με το μαρουλάκι και το τέτοιο, είναι πιο εύκολο να κρατήσουν, πολύ περισσότερο καιρό. Καλά, άμα τους βάλεις στην αποικία την άλλη, να, όπως δείξαμε τους καφέ. Εντάξει, πολύ μπροστά. Αξιολόγηση! Νούμερο 1. Ευκολία διατήρησης. Είμαι κάπου ανάμεσα στο 4 και το 5. Δημήτρη, πάρ' το πάνω σου. Εγώ θα έλεγα 3,5. 3 με 4. 4 λέει ο Δημήτρης. Είναι πολύ εύκολο να τους διατηρήσουμε. Εντάξει, δεν είναι Mirror, δεν είναι Supergum, δεν είναι Dupia και Red Runners. Απ' την καρδιά μου όμως, άμα ήταν στο χέρι μου και δεν με το έτρωγε ο Δημήτρης, θα έλεγα 5. Θα το έλεγα. Γιατί σε ανακουφίζω από αυτό πέρα τη φασάρα που σου κάνει καφέ ή γρήλη. When you go black, you never come back. Τιμή. Πέρι, πες. Ο Πέρις είπε 4, εγώ θα έλεγα 5, αλλά ο Πέρις με αναγκάζει να πω 4. Συμφωνώ από όλα με τον Πέρι. Ο Πέρι είπε 4, αλλά τότε θα κι εγώ. Τότε θα κι εγώ το τεσσαράκι. Γιατί είναι λίγο πιο ακριβή από τους γρυλούς, γι' αυτό δεν βάζουμε το πενταράκι. Αλλά παιδιά, ψήμου που κρατάνε. Ψήμου που είναι τόσο καλό, ποιοτικό, είναι σχεδόν το τέλειο φίντερ. Είναι λουκούμι. Βγαίνει πιο ακριβό βέβαια, άμα το συγκρίνεις φυσικά από σκουλίκια, κατσαρίδες, αλλά καλύτερα από τους καφέ γρήλους. Οπότε ένα 4 για να κρατάμε τα όρια, είναι καλό. Ποιότητα. Ποιότητα είναι delicatesse. Έλα και εσύ στο βίντεο. Πες μου λίγο τι έχεις να πεις για τους μαύρους. Καλησπέρα. Γεια στην παρέα, στην καλή μας στην παρέα. Για τους μαύρους γρήλους έχουμε άποψη. Ναι. Δεν έχεις. Για τους καφέ γρήλους έχεις άποψη. Τι όψη θες να βοηθήσεις θα μπορούμε. Ποιοτικά, θα τους πρότεινε, σαν σε βολεύσανε. Ναι, ναι. Συγκριτικά δηλαδή, άμα θα διάλεγες, Milgon Supergorm, γρίλους ντούμπια. Εγώ Supergorm θα. Supergorm. Σκυλί το Supergorm, σας το είχα πει. Μετά. Milgon, ντούμπια, γρίλους. Τελευταίοι γρίλοι. Άρα δεν σε βολεύσανε και τόσο γρίλοι. Αλλά έχεις καλή διάθεση για να το πεις καλά λόγια για τους καφέ γρίλους. Γιατί και εσύ έχεις την καρδιά σου. Ποιότητα. Είναι το delicatessen. Είναι το luxury. Είναι το διαφορετικό. Το καλομεγειρεμένο το φαΐ. Πενταράκι, σαν τους καφέ τους γρίλους. Είναι μαλακό, μεγάλο, κρεατάκι. Ό,τι είναι για τους καφέ γρίλους, το έχει αυτό πέρα μάνο του. Full. Και τελευταίο, πόσο εύκολο το τρώνε. Το τρώνε το ίδιο καλά με τους καφέ. Από 4 πέρι είναι από 5. 5! 5 δίνει μεγάλο χαρά! Είναι τέλειο, είναι εύκολο να το δώσεις, το τρώνε εύκολα, δεν χρειάζεται να χοροπηδήξουνε. Πάρα πολύ καλή λύση, δεν τους φαίνουμε πάντα, δεν τους ξέρει πολύ το ελληνικό κοινό. Άμα τους δείτε σε στόκ ή αν πάρει τηλεφώνο και τους έχουμε, χτυπήστε τους. Δεν άτομε να νιώσα, πείτε. Μαύρη γρήλη ρε φίλε, μαύρη! Αυτά είναι τα χιντέι, φτάνουν τα 3,5 χιλιοστά. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο φίτερ, πολύ εύκολο, είναι η πιο απλή αποικία που μπορείτε να φτιάξετε. Αναπαράγεται τρελά, δηλαδή ας πούμε κάθε θηλυκό μπορεί να βγάλει και 500 αυγά. Αυτό εδώ πέρα είναι η τροφή τους, πρέπει να είναι χυλώδες, άμα έρθει και δεν είναι τόσο χυλώδες απλά ρίχνουμε λίγο νερό και το ανακατεύουμε. Τροφή τους μπορεί να είναι είτε ο απλός πουρές, είτε κάποια πηγή με βιταμίνες, δηλαδή πορτοκάλι, μπανάνα, και για άμυλο θα βάλουμε πίτουρο, παίρνουμε
παραδείγματος χάρη η βρώμη. Το να κατέβουμε πρέπει να είναι ένα χιλόδες τέτοιο πράγμα. Και εδώ είναι τα μυγάκια. Εδώ όπως είπαμε είναι 100, 100 και 150 ας πούμε δροσόφυλλα. Πολύ απλό το φτιάχνουμε. Παίρνουμε αυτό εδώ πέρα. Το βάζουμε κάτω. Λοιπόν, βάλαμε στην αρχή στη βάση η τροφή. Εδώ έχουμε το άχυρο, το κόβουμε λίγο έτσι πιο, σε πιο μικρά κομμάτια το βάζουμε. Και είμαστε εδώ. Τα δροσόφυλλα είναι μυγάκια τα οποία δεν πετάνε όμως σκαρφαλώνουν εξαίσια. Αυτό που θα κάνουμε είναι για καπάκι παίρνουμε ένα βαβάκι και το έχουμε έτσι και αερίζεται, το βουλώνουμε εδώ πέρα το πάνω. Και μετά, έτσι όπως το έχουμε, το χτυπάμε μερικές φορές ώστε να πέσουν όλα τα μυγάκια κάτω, έτσι. Ανοίγουμε, τα βάζουμε όλα μέσα και το κλείνουμε. Και έχουμε έτοιμη την αποικία. Το αφήνουμε δύο εβδομάδες έτσι ώστε να ζευγαρώσουν μεταξύ τους, να κάνουν αυγά, δηλαδή να αναπαραχθούν, να μεγαλώσει και η αποικία μας. Επίσης, είναι καλό μια φορά το μήνα να φτιάχνουμε μια καινούργια αποικία. Γιατί μπορεί η αποικία με το χρόνο να χαλάσει. Οπότε για ασφάλεια και να έχουμε παρατροφή είναι πάντα καλό να έχουμε και μια ακόμα αποικία μια φορά το μήνα.